Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Σουζάνα και τη Γεωργιάνα. Καλησπέρα, Σουζάνα. Δεν λέμε επίθετα πλέον. Όχι, έχει αρχίσει και γίνεται πιο. Οικειότητα. Οικειότητα. Να το μας. Πώς είσαι? Καλά, είμαι εσύ. Καλά, αν και όπως ξέρεις είμαι λίγο άρρωστη, οπότε μην έρχεσαι και πολύ κοντά μου. Ναι. Αλλά είμαι εδώ. Γιατί σήμερα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε μία συνέντευξη από την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Πελοπόννησο, την κυρία Τζίνα Πετροπούλου. Και να ξεκινήσουμε να πούμε λίγα λόγια πρώτα για αυτό το φεστιβάλ, για να γνωρίσει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, αλλάζει λίγο η δομή της εκπομπής σημερινή. Θα έχουμε μία συνέντευξη από την κυρία Πετροπούλου και θα συνεχίσουμε με τα δικά μας. Τα θεατρικά. Λοιπόν, λίγα λόγια για το φεστιβάλ. Ξεκινάει στις 24 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου στην Καλαμάτα. Τμήματα του φεστιβάλ, τμήμα βασικά του φεστιβάλ θα μεταφερθεί επίσης στην Αμαλιάδα, στη Σπάρτη, στο Γήθιο, στο Άργος και στη Δημητσάνα. Θα περιέχει 68 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 23 μικρού μήκους, 19 ταινίες στην εκπαιδευτική ζώνη, μία διημερίδα, 5 σενάρια, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικά δρόμενα, μία εικαστική έκθεση και 30 ξένοι και Έλληνες προσκεκλημένοι σκηνοθέτες, οι οποίοι θα προλογίσουν τις ταινίες τους και θα συζητήσουν με το κοινό. Όλα τα παραπάνω και φέτος είναι το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ, είναι ελεύθερα για το κοινό. Μεγάλο αφιέρωμα αυτού του φεστιβάλ είναι στον κινηματογράφο και στην υγεία. Ιδιαίτερη σημασία επίσης δίνεται και στο μαθητικό κοινό, με προβολές ελληνικών και ξένων ντοκιμαντέρ από τις 9 έως τις 1, ενώ περιλαμβάνει και 4 θεματικές: υγεία, εφηβεία, πολιτιστική κληρονομιά και επιστήμη. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, θα έχουμε πολύ μαζί μας λοιπόν την κυρία Πετροπούλου να μας μιλήσει αναλυτικά και όπως αυτή ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι ακριβώς θα συμβεί. Να λύσει τις απορίες μας. Ακριβώς. Ύστερα από το. Είχαμε και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη το δικό μας το φεστιβάλ κινηματογράφου. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Πελοπόννησο. Κοντά μας λοιπόν η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Πελοποννήσου, το 4ο, η κυρία Τζίνα Πετροπούλου. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είστε σε μια προετοιμασία για το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι? Ναι. Είμαστε στις τελευταίες μέρες. Ξεκινάει την Τετάρτη 24 Γενάρη. Θα διαρκέσει 2 εβδομάδες μέχρι τις 7 Φλεβάρι. Καλή επιτυχία λοιπόν να πούμε. Ευχαριστούμε. Πείτε μας λίγα λόγια για το τι ακριβώς θα συμβεί εκεί πέρα. Ναι. Είναι η 4η χρονιά φέτος. Έχουμε περίπου 92 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλου μήκους, 60 από το εξωτερικό και 30 ελληνικές παραγωγές. Μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ κάθε χρόνο έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Το φετινό αφιέρωμα είναι κινηματογράφος και υγεία, όπου πέρα από τις προβολές θα οργανωθεί μια διημερίδα όπου θα συμμετέχουν σκηνοθέτες, επιστήμονες και γιατροί που θα προλογίζουν το κάθε ντοκιμαντέρ που αφορά υγεία και θα υπάρχει συζήτηση με το κοινό. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Από τι εμπνευστήκατε ώστε να παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα θέματα στο φεστιβάλ? Κοιτάξτε, φέτος, πέρσι το μεγάλο μας αφιέρωμα ήταν στο προσφυγικό, μιας και ήταν το σημάδι των καιρών. Φέτος αποφασίσαμε να είναι υγεία, γιατί εντάξει, είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας, όχι μόνο αυτούς που ασθενούν, αλλά και τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους. Και θεωρούμε ότι, δηλαδή ξεκίνησε το φεστιβάλ διότι θεωρούμε ότι το ντοκιμαντέρ μπορεί να είναι καταλύτης για συζήτηση. Και γι' αυτό έχουμε έρθει σε επαφή και με πολλούς ανθρώπους του χώρου, προκειμένου να μπορέσουν να βοηθήσουν στο να γίνουν κάποιες ανοιχτές συζητήσεις και να βγουν βέβαια κάποια συμπεράσματα και ίσως κάποια βοηθήματα. Κάθε χρόνο λοιπόν ένα καινούριο θέμα έχετε. Φέτος είπατε την υγεία. Ποιο είναι το μήνυμα ουσιαστικά που θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό το θέμα φέτος?
Ναι, βασικά αυτό που θέλουμε να περάσουμε, γιατί έχουμε δώσει και έμφαση, καταρχάς στο αφιέρωμα έχουμε 4 θεματικές, μπορείς να πεις. Η μία αφορά τη διατροφή και το διαβήτη, η δεύτερη αφορά τη φυσική αποκατάσταση, η τρίτη την παρηγορητική φροντίδα και το τέταρτο θέμα αφορά ψυχική υγεία και ο ρόλος της οικογένειας. Ουσιαστικά αυτό που θέλαμε περισσότερη προσέγγιση για την επιλογή των ντοκιμαντέρ και των ομιλιών που θα γίνει ήταν περισσότερο να δούμε το ρόλο που παίζει πρωτίστως η οικογένεια σε ανθρώπους που ασθενούν. Είτε αυτά βρίσκονται σε τελική φάση είτε εντάξει, είναι σε μια περαστική κατάσταση. Οπότε για μας ήταν πολύ σημαντικό και γι' αυτό ήρθαμε και σε επαφή με κάποιους ειδικούς, όπως παραδείγματος χάρη με την Κάρλα Γκόμπερ που μας έρχεται από την Αμερική και η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο ήδη μόνος, θα μπορούσαμε να πούμε, στην παρηγορητική φροντίδα, όπως και άνθρωποι από Καναδά και από Αθήνα και από Ευρώπη, από διάφορες πόλεις. Με επίκεντρο αυτό, δηλαδή το πώς η οικογένεια μπορεί να παίξει ρόλο στην καλύτερη μετάβαση, ας πούμε, του ασθενή. Ναι. Τα θέματα που μας είπατε μόλις τώρα χρειάζονται γνώση. Τα ντοκιμαντέρ, ναι, λοιπόν, εφόσον βασίζονται σε αυτά τα θέματα, έχει γίνει κάποια έρευνα και ποιος έχει κάνει αυτή την έρευνα για να διεξαχθούν τα ντοκιμαντέρ αυτά? Ναι, κοιτάξτε, εμείς κινηματογραφιστές είμαστε και θελοντές που αγαπάμε το κινηματογράφο. Δεν κάνουμε ένα επιστημονικό συνέδριο, οπότε ουσιαστικά το κριτήριο για την επιλογή των ντοκιμαντέρ ήταν πρώτα εντάξει, σε σχέση με με το εικαστικό κομμάτι και με το τι έχουν να πούν. Δεν είναι ιατρικά ντοκιμαντέρ, δηλαδή δεν είναι επιστημονικά ντοκιμαντέρ όπου πρέπει κάποιος να συζητήσει πάνω σε αυτά. Είναι ντοκιμαντέρ που θίγουν κάποιες πλευρές, που θίγουν κάποια θέματα υγείας, οπότε ουσιαστικά είναι και έφευτα για το ευρύ κοινό και δίνουν και πιο μεγάλη ευκολία πρόσβασης στο κοινό να μιλήσει. Πολύ ωραία. Τι είναι λοιπόν για σας το ντοκιμαντέρ? Για μένα καταρχάς το ντοκιμαντέρ είναι πρώτα απ' όλα εργαλείο μάθησης, ευαισθητοποίησης, γνώσης. Και βέβαια παράλληλα και έχει ένα εικαστικό αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε τώρα τα ντοκιμαντέρ δεν είναι αυτή η στεγνή αφήγηση που βλέπαμε πριν 30 χρόνια στην τηλεόραση. Είναι πραγματικές ταινίες, κανονικές ταινίες με πλοκή που βασίζονται βέβαια στην έρευνα και στην πραγματικότητα. Οπότε για μένα το ντοκιμαντέρ είναι ένα βιβλίο με εικόνες. Είναι λοιπόν το τέταρτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που γίνεται. Ποια είναι η απήχηση του κόσμου και γενικά από το πρώτο φεστιβάλ έως τώρα υπάρχει κάποια εξέλιξη? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από το πρώτο φεστιβάλ μέχρι σήμερα. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ έχουμε και μια εκπαιδευτική ζώνη. 9 με 1 δηλαδή παρουσιάζονται εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ. Δηλαδή στη διάρκεια του φεστιβάλ τα πρωινά έρχονται σχολεία τα οποία έχουν ενημερωθεί για τις προβολές. Επιλέγουμε ντοκιμαντέρ φέτος που έχουν σχέση με πολιτισμό, με επιστήμη και υγεία. Οπότε χρόνο με το χρόνο η αίθουσα γεμίζει πιο νωρίς. Δηλαδή πάντα γεμίζουν, αλλά ας πούμε φέτος γέμισαν ήδη από την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε ότι περνάνε περίπου γύρω στα 3.500 παιδιά από τις 6-7 ημέρες προβολών. Όσον αφορά για το ενήλικο κοινό υπάρχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή ο κόσμος το περιμένει πλέον το φεστιβάλ, έχει γίνει γνωστό και πραγματικά είναι μια γιορτή εδώ στην Καλαμάτα, βέβαια και στις άλλες πόλεις που διεξάγεται. Αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες στο χρόνο διεξαγωγής του φεστιβάλ και τώρα που υπάρχει ακόμα η προετοιμασία?
Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι το οικονομικό. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ που δουλεύουμε όλοι εθελοντικά. Και βασιζόμαστε πάρα πολύ γιατί όπως καταλαβαίνετε έχοντας τόσους καλεσμένους, προσπαθώντας να κάνεις παράλληλες εκδηλώσεις. Ας πούμε φέτος έχουμε μια χορευτική ομάδα με κινητικά προβλήματα που θα έρθει από την Αθήνα. Έχουμε θεατρικά δρόμενα. Έχουμε μια εικαστική έκθεση που αφορά την υγεία. Δηλαδή θέλοντας να κάνουμε τέτοιες παράλληλες εκδηλώσεις, αυτές απαιτούν χρήμα, όπως και η ίδια η διοργάνωση, όπως και η συμμετοχή των ταινιών, το ότι έρχονται καλεσμένοι πρέπει να τους φιλοξενήσει. Οπότε ουσιαστικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Και όπως καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, οι χορηγίες ελαττώνονται, δηλαδή είναι σχεδόν μηδενικές. Ευτυχώς βέβαια βοηθούν κάποιοι φορείς, όπως οι Δήμοι, ειδικά το αφιέρωμα της υγείας χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμιση δημόσιου τομέα, που βέβαια αν δεν είχαμε αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Έχουμε βέβαια και τη χρηματοδότηση από την Βουλή των Ελλήνων, που και αυτό βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Απλώς όλα αυτά κάνουν λίγο αβέβαιο το μέλλον, γιατί το φεστιβάλ πρέπει να αυτονομηθεί μάλλον, αλλά δύσκολα μπορεί να γίνει αυτό, διότι ούτε χορηγοί υπάρχουν. Τα χρήματα ξέρετε τώρα με μέσω κρίσης. Πολλοί θεωρούν ότι ο κινηματογράφος είναι πολυτέλεια, που βέβαια διαφωνώ απόλυτα. Πολύ λογικό είναι αυτό που λέτε και εμείς το ίδιο με εσάς πιστεύουμε. Τι αποτέλεσε κίνητρο για να διεξαχθεί στην Πελοπόννησο το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, τέταρτη χρονιά πλέον. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά. Ναι. Τι αποτέλεσε κίνητρο για να διεξαχθεί στην Πελοπόννησο το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, τέσσερις χρονιές τώρα. Καταρχάς είμαι από την Καλαμάτα, ζω στην Καλαμάτα, ζούσα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Πριν 6 χρόνια αποφάσισα να έρθω Καλαμάτα. Η Καλαμάτα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτιστική ζωή. Παλιά υπήρχε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν μέχρι το 2002, μετά σταμάτησε. Και επειδή είμαι από το χώρο του ντοκιμαντέρ και επειδή πραγματικά θεωρώ ότι αυτό πρέπει να βγαίνει προς τα έξω, ήθελα πολύ να ξεκινήσει ξανά αυτό το φεστιβάλ. Τώρα επειδή η ευρύτερη περιοχή δεν έχει άλλα φεστιβάλ και επειδή πραγματικά είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση από άλλες μικρές επαρχιακές πόλεις στις μεγάλες προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποιο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, θεώρησα χρεός μας να κομμάτι του φεστιβάλ που γίνεται στην Καλαμάτα να πηγαίνει και σε άλλες πόλεις. Με το που ξεκινήσαμε μαζί μας ήταν η Αμαλιάδα και το Άργος. Εκ των υστέρων προσθέθηκε το Γήθιο, η Σπάρτη και η Δημητσάνα. Εσείς πώς κρίνετε το μέλλον του ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα? Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ συνεχίζει να αναπτύσσεται. Δηλαδή πλέον δεν βλέπουν ούτε οι δημιουργοί οι ίδιοι, ούτε ο κόσμος το ντοκιμαντέρ κάτι σαν ένα βαρετό προϊόν. Δηλαδή οι δημιουργοί βλέπεις κινηματογραφιστές που ταινιών μυθοπλασίας, οι οποίοι κάνουν ντοκιμαντέρ. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ καλό γιατί βάζουν μέσα και το εικαστικό κομμάτι και γίνεται το ντοκιμαντέρ πολύ πιο όμορφο και πιο εύπεπτο. Θεωρώ ότι το ντοκιμαντέρ ανεβαίνει και πρέπει να ανέβει, γιατί αυτό βοηθάει βέβαια και η τηλεόραση εν μέρη, γιατί όσο να είναι υποδέχεται ταινίες και τις προβάλλει στα κανάλια και βέβαια και οι κινηματογράφοι. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία, ειδικά από τότε που έγινε η Αγέλα στους Πέτρα του Φίλιππα του Κουτσαφτή, που βγήκε για πρώτη φορά ντοκιμαντέρ στις αίθουσες του κινηματογράφου, προβάλλονται ταινίες ντοκιμαντέρ στους κινηματογράφους. Οπότε θεωρώ ότι ναι, ανεβαίνει και πρέπει να ανεβαίνει, γιατί είναι θέμα γνώσης, ευαισθητοποίησης και εικόνων. Θα μας πείτε λίγα λόγια για τις προσδοκίες αυτής της διοργάνωσης. Θα ήθελα να είναι σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να επιβιώνει χωρίς την ανάγκη χρηματοδοτήσεων, να μην ζητιανεύουμε κάθε χρόνο, γιατί τελικά αυτό καταλήγουμε να κάνουμε, να μπορεί να σταθεί στα πόδια του
και να μπορεί να δουλεύει μέσα στη διάρκεια του χρόνου, πηγαίνοντας σε μικρότερες πόλεις και χωριά, και να μπορεί να διαθέτει ντοκιμαντέρ σε σχολεία και σε μικρότερες περιοχές. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Ναι, δηλαδή μάλλον πρέπει να βρεθεί κάποιος φορέας που να πει το παίρνω κάτω από την ομπρέλα μου και εξασφαλίζω την βιωσιμότητά του για τα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό θα ήθελα να γίνει. Μας είπατε πριν ότι το κοινό κάθε χρονιά είναι όλο και μεγαλύτερο. Τι ναι. επιχειρήματα δίνετε στους ανθρώπους που δεν ασχολούνται με αυτό το είδος της τέχνης για να έρθουν και να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ και τις δράσεις του? Ναι, έρχεται και κόσμος που δεν ασχολείται. Βέβαια, εντάξει, εννοείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού είναι άνθρωποι που σέβονται τον πολιτισμό, πάνε και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά σίγουρα υπάρχει και κόσμος που ίσως να μην έχει πολύ άμεση επαφή με αυτό το είδος. Και θεωρούμε κιόλας ότι κάνοντας αυτή την εκπαιδευτική ζώνη μειούμε έτσι και τον νέο πληθυσμό να καταλάβει τι είναι το ντοκιμαντέρ και να το εκτιμήσει, προσδοκώντας βέβαια ότι θα είναι το επόμενο κοινό ενηλίκων στις επόμενες διοργανώσεις. Ποια είναι η δική σας αγαπημένη δράση στο φεστιβάλ? Δεν κατάλαβα, δεν σας άκουσα. Ποια είναι η δική σας αγαπημένη δράση που γίνεται στο φεστιβάλ, που διοργανώνεται? Καταρχάς για μένα είναι όλη προεργασία. Είναι φοβερά δυναμικό και αναζωογονητικό. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι το εκπαιδευτικό κομμάτι και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχει συμμετοχή των σχολείων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας πείτε και μια ευχή που θέλετε για για το φετινό φεστιβάλ και να κλείσουμε. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε και εύχομαι πραγματικά φέτος οι αίθουσες να μην υπάρχει καμία ζώνη που να μην έχει, να έχει κάτω από 100 άτομα. ναι, απλώς να αυξάνεται το κοινό και να το διαδίδει αυτό. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε. Ναι, σας περιμένουμε. Πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end. Συνεχίζουμε λοιπόν. Στα δικά μας τώρα. Στα δικά μας τώρα, αφού ακούσαμε. Πάρα πολύ ωραία η συνέντευξη που μας πολύ έδωσε. Πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι πραγματικά να μπορούσαμε όλοι να πάμε να παρακολουθήσουμε τέτοια ντοκιμαντέρ, ειδικά αν αφορά την υγεία. Ας συνεχίσουμε όμως με λίγο θέατρο. Θα περάσουμε στην Αθήνα τώρα. Η αληθινή ιστορία της Άιντες και του Ρανταμές. Στο θέατρο Θυσίων του Θανάση Τριαρίδη είναι το έργο, αλλά είναι σκηνοθεσία του Ιάκωβου Μιλωνά. Να σου πω ότι ο Ιάκωβος Μιλωνάς μου αρέσει πάρα πολύ γενικά σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ εξαιρετικό το βρίσκω στη δουλειά του και στον τρόπο που προσεγγίζει τα έργα του και τα ανεβάζει. Αν και δεν πρόλαβα, είχε έρθει εδώ πέρα πριν λίγο καιρό με μια άλλη παράσταση. Δεν μπόρεσα να πάω να τη δω γιατί ήταν μόνο για μία. Τώρα, σε κάτι τελείως διαφορετικό, στην αληθινή ιστορία της Άιντας και του Ρανταμές, η υπόθεση είναι ένας καταραμένος έρωτας, ένα μυστικό 2000 χρόνων, μια γενοκτονία, ίντρικες δολοπλοκίες, βασιλείς και απλός λαός. Τελετές, μάχες, η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Η αληθινή ιστορία όμως υπάρχει κάπου κρυμμένη. Ήρθε όμως η ώρα να μάθουμε την αληθινή ιστορία της Άιντας και του Ρανταμές. Ήρθε η ώρα ο έρωτάς τους να κάψει όλα τα ψέματα που ταΐζουν οι ισχυροί για να επιτεθούν στους αδύναμους. Είναι λοιπόν η διάσημη όπερα του Βέρντι πριν από 150 χρόνια, όπου μας είπε, σύμφωνα με τον κύριο Τριαρίδη, μια ψεύτικη ιστορία. Ήρθε όμως η ώρα να μάθουμε την αληθινή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, πραγματικά, που παίζεται στο θέατρο Θυσίων. Είναι τύπου thriller, κάπως έτσι θα το έλεγα. Έχει διάφορες μέσα ίντριγκες. Συμβαίνουν πάρα πολλά γεγονότα. Μάλιστα. Και η προηγούμενη που θέλεις να πας να δεις παράσταση ήταν του ίδιου ναι, τύπου? Ναι, ήταν πάλι του Ιάκωβου Μιλωνά. Όχι του ίδιου, εννοώ του ίδιου την παράσταση.
Ναι, τέτοιου τύπου ήταν πάνω κάτω, απλά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από θέμα. Πολύ ενδιαφέρον σκηνοθέτης, πραγματικά βλέπει με άλλη ματιά τα θέατρα τα οποία ανεβάζει, τις παραστάσεις του. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ωραία, λοιπόν, να πω κι εγώ για ένα θέατρο στη Θεσσαλονίκη αυτό, 20 Macbeth, στο θέατρο Καλαμαριά της Μελίνα Μερκούρη. Ο σκηνοθέτης είναι ο Παναγιώτης Μέντης, ένα πολιτικό-ψυχολογικό θρίλ για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα και την αναμενόμενη μεταδημοκρατία. Σε ένα τοπίο λοιπόν άμεσου μέλλοντος, αλλά και σκοτεινού μεσαίωνα, η άνοδος στην εξουσία, η κατάκτηση του στέματος ή η αρχηγία του κόμματος έχει τους ίδιους κανόνες εδώ και αιώνες. Ο Παναγιώτης λοιπόν Μέντης, μετά από την Αδαματία, γνωστό του έργο, γράφει ξανά ένα έργο κατά παραγγελία για το θέατρο τέχνης βασισμένο στον Macbeth του Σέξπιρ. Γενικά με το έργο του Σέξπιρ, το Macbeth, υπάρχουν πολλές προτάσεις, γιατί και πέρσι ανέβη στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο πάλι. Ναι. Οπότε είναι ένα συχνό έργο το οποίο ανεβαίνει με διαφορετικές προσεγγίσεις κάθε φορά. Ας περάσουμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν, συνεχίζουμε με κινηματογράφο. Ας περάσουμε λίγο, τα λέμε λίγο γρήγορα σήμερα, απλά μας πιέζει λίγο και ο χρόνος. Γι' αυτό δεν μπορούμε να... Δεν θέλουμε να σας αφήσουμε χωρίς να σας ενημερώσουμε. Μια ταινία λοιπόν που έχει πρεμιέρα αύριο, 12 δυνατή, είναι μια δραματική περιπέτεια, υπόθεση. Η ταινία θα μας διηγηθεί την ιστορία της πρώτης ομάδας των ειδικών δυνάμεων που στάθηκαν σε μια δύσκολη ορεινή περιοχή του Αφγανιστάν. Υπό την ηγεσία ενός λοχαγού, η ομάδα είχε ως αποστολή να συνεργαστεί με έναν τοπικό πολέμαρχο και να μονομαχήσει εναντίον των Ταλιμπάν, με τις πιθανότητες όμως εναντίον της. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να πήρε το ρίσκο και να πολέμησε. Τώρα τι έγινε θα το μάθουμε όσοι δούμε την ταινία. Σκηνοθεσία είναι του Νικολάη Φούγκλης. Φουγκλίσκ, τα σαρδάμε πάνε και έρχονται. Παίζουν Μάικλ Σάνον, Μάικλ Πένια, Κρις Χέσμουερθ, ο οποίος είναι χολιγουτιάνος. Μη γελάς. Ο οποίος είναι χολιγουτιάνος στάρ, ο οποίος πρωταγωνιστεί για... Χολιγουτιάνος. Τι είπα? Χολιγουτιάνος. Δεν θέλω να γελάς. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μια άλλη ταινία. Να σε δω τώρα εσένα. Μου κάνεις τέτοια, δεν μπορώ μετά. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά, εντάξει. Εντάξει. Να τις συγχωρέσουμε, είναι και άρρωστη σήμερα και εμένα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε μια ταινία, το Ρικολέτο. Royal Opera. Σταμάτα, ρε. Συγγνώμη, εντάξει. Συνέχισε με μια ταινία, νομίζω είναι είδος όπερας, παράσταση. Ναι. Royal Opera House. Το είδος ταινίας, όπως είπα και εδώ στην παρουσιάστρια, είναι παράσταση. Η ιστορία λοιπόν της όπερας ακολουθεί τον Ριγκολέτο, τον καμπούργελο τοπιό, στην αυλή των ελευθέρων ηθών, Δούκα, της Μαντούα, ο οποίος είναι καταραμένος από τον πατέρα μιας πρώην κοπέλας του Δούκα για το ειρωνικό του γέλιο. Όταν λοιπόν ο Δούκας στρέφει την προσοχή του στην κόρη του Ριγκολέτο, Γκίλντα, φαίνεται ότι η κατάρα θα τεθεί σε ισχύ και ο γελοτοπιός πρέπει τώρα να σχεδιάσει πώς θα την προστατέψει από την ανήθικη πρόθεση του Δούκα. Ενδιαφέρουσα, ναι, πολύ ωραία. Και εγώ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου κάνει λίγο κάτι πιο θεατρικό. Είναι πιο θεατρικό και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό να παίζει σε μια αίθουσα κινηματογράφου. Θα ήθελα δηλαδή να το δω με τα κουστούμια τους με αυτά, live. Μου κάνει λίγο φτωχό στον κινηματογράφο. Εντάξει, δεν ξέρουμε. Άμα δεν το δούμε, ναι, πρέπει... Σίγουρα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αλλά σίγουρα και εμένα, δηλαδή, με το που μου είπες και γιατί την είχα διαβάσει... Είναι και όπερα κιόλας. Μου πάει κάτι σε τελείως θεατρικό, ξέρεις, με βαριά κουστούμια, με τέτοια, μια άλλη εποχή που σε ταξιδεύει. Αλλά και αυτό θα έχει πολύ τη χάρη ωραίο, του. Ναι. Ας περάσουμε λοιπόν σε μια έκθεση. Κάτι πολύ ενδιαφέρον και κάτι πολύ πρωτοποριακό, όχι σίγουρα εδώ στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν στις Βρυξέλλες συμβαίνει αυτό. Είναι μια έκθεση από τα θύματα βιασμού με τίτλο «Είναι δικό μας το φταίξιμο». Εσένα πώς σου ακούγεται αυτός ο τίτλος? Ο τίτλος νομίζω τα λέει όλα. Ουσιαστικά ένα θύμα εκφράζει την βασική ερώτησή του όταν τυχαίνει κάτι τέτοιο, γιατί σε μένα. Μια πιτζάμα λοιπόν, ένα παντελόνι, μια παιδική μπλούζα, αυτά είναι τα έργα που φορούσαν θύματα βιασμού τη στιγμή που τους επιτέθηκαν. Η έκθεση παρουσιάζει αντίγραφα ρούχων παρόμοια με αυτά που φορούσαν τα θύματα. Υπάρχει λοιπόν, να σου πω, μια έρευνα που πραγματικά το είδα, δεν το πίστευα.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση, ότι 6 στις 10 γυναίκες πιστεύουν ότι όσες γυναίκες ντύνονται με προκλητικά ρούχα, ουσιαστικά μέσα σε... Προκαλούν. Ναι, ακριβώς. Πραγματικά δεν το πίστευα αυτό για τις γυναίκες, ότι μπορεί να έχουν αυτή την γνώμη. Ενώ να σου πω ότι η πλειοψηφία των ανδρών διαφώνησε. Κάτι πραγματικά εμένα με σόκαρε. Δεν ξέρω αν εσένα σου φαίνεται, εμένα μου φαίνεται φυσιολογικό. Λογικό. Εμένα δεν ξέρω γιατί, αλλά με σόκαρε. Και γενικά είναι μια έκθεση η οποία είναι όχι απλά ενδιαφέρουσα και δεν έχουμε τίποτα κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αυτή η έκθεση νομίζω ότι προσπαθεί ουσιαστικά να σπάσει το μύθο. Τα στερεότυπα, ναι, που ότι υπάρχουν. Τα ρούχα του βιασμού προκαλούν πάντα. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ότι οι γυναίκες, ας πούμε, φταίνε. Ναι. Ναι. Γιατί πάντα ρωτάνε σε μια. Όταν πας στην αστυνομία να το δηλώσεις αυτό, ρωτάνε τι φορούσες. Τι φορούσες. Δηλαδή, γιατί. Εντάξει, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Όταν βλέπεις. Και υπάρχουν και χειροπιαστά, συγγνώμη που σε διακόπτω, παραδείγματα που αποδεικνύουν τα ρούχα δεν είναι ο λόγος του βιασμού. Ακριβώς. Άμα δεις πραγματικά αυτή την έκθεση και τις εικόνες. Και είναι ένα σοκ, δηλαδή μακάρι να μπορούσα να σας τη δείξω, μπορείτε να μπείτε οι ίδιοι στο ίντερνετ και να δείτε για τι εικόνες μιλάμε. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα ρούχα τα οποία βγάζουν είναι τυπικά ρούχα που πραγματικά μπορούσαμε να φοράμε εγώ, εσύ, όλοι μας. Καθένας. Και το πολλές φορές που λένε ότι ίσως, γιατί για τα θύματα αρχίζουν και πιστεύουν ότι ίσως φταίνε και αυτοί και ότι αυτοί το προκάλεσαν. Υπονοεί ότι το θύμα είναι υπεύθυνο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι το θύμα. Είναι άρρωστος ο θήτης, όχι το θύμα. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι μια, θα την έλεγα, ηχηρή απάντηση σε αυτό το ερώτημα και σε όλο αυτό το υποσυνείδητο, να το πω, που βασανίζει όλους τους ανθρώπους, ότι μπορεί και αυτοί να φταίνε και ότι αυτοί να το προκάλεσαν και ότι πέσανε θύματα βιασμού. Πολύ ενδιαφέρουσα. Περιττό να σας πω ότι όση ώρα ακούγατε μουσική, μου ασκούσε bullying και γελούσε μαζί μου. Να σου πω κάτι, τους βγήκε τόσο αυθόρμητα. Ούτε που το κατάλαβα αυτό που έκανα. Και η προηγούμενη ταινία που έλεγες ήταν για τους χούλιγκαν, τι είπες. Και τι είπες. Όχι, δεν ήταν για τους χούλιγκαν. Κάτι είπες. Απλώς κάτι συζητούσαμε πριν και, α, ναι, σωστά, και αναφέρθηκα, ναι, ναι, ότι αυτή είναι χούλιγκαν. Σωστά, σωστά. Ένα άλλο θέμα. Πες μου. Που αναφέρθηκε. Μάνος Παπαγιάννου, Σοφία Παυλίδου. Ναι. Βασικά, εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε και δεν θέλω να σχολιάσω τώρα τι συνέβη. Είναι ένα θέμα το οποίο. Αλλά πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να σταματήσει η παράσταση, να αλλάξουν οι συντελεστές? Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε προφανώς γιατί δεν ήμουν μπροστά. Απλά αυτό που έχω να σχολιάσω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί πραγματικά έχει γίνει σάλος. Ναι, σάλος. Και πραγματικά αντί να δείχνουν και να προβάλλεται η τέχνη και το θέατρό τους, προβάλλεται ότι παίξαν μπουνιές και κλωτσιές. Δηλαδή, εγώ δεν το ήξερα, να φανταστείτε, δεν ήξερα για αυτό το θέατρο ότι. Παίζονταν. Το ήξερα. Ψέματα, συγγνώμη. Το ήξερα ότι υπήρχε πέρσι με έναν διαφορετικό θίασο. Δεν το ήξερα για φέτος. Δηλαδή, αντί να βγουν στις τηλεοράσεις και να πούνε ότι ξέρετε, ρε παιδιά, παίζουμε αυτό και αυτό το θέατρο, βγήκαν και βγήκε η άλλη και είπε ότι. Μήπως είναι διαφημιστικό τρίκ για την παράσταση. Τι να σου πω, δεν νομίζω τώρα να έγινε όλος αυτός ο σάλος για να βγουν τώρα. Έχει αρκετό καιρό από ό,τι διάβασα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι εσύ ήσουν στην Αθήνα. Άκουγες αυτό που έγινε και μάθαινες ότι η παράσταση συνεχίζεται. Μπορεί πριν να μην πήγαινες. Εγώ όμως τώρα, ας πούμε, θα πήγαινα μετά από αυτό που έμαθα. Εσύ θα πήγαινες. Να τους δω πώς θα είναι πάνω στη σκηνή, εφόσον. Αυτό να σου πω. Θες να σου πω την πικρή μου αλήθεια. Ότι είμαι ίδια με το κοινό. Ότι ναι. Γι' αυτό καλά λένε ότι δεν υπάρχει θεατρική παιδεία στην Ελλάδα. Σου γιατί μιλάω όλοι ότι πηγαίνουν, έτσι όπως, ας πούμε, αυτό που σου είπα εγώ, μπορεί να το σκεφτούν 20 άνθρωποι. Εννοείται, όλοι έτσι θα το σκεφτούν. Μα γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πραγματικά δεν υπάρχει θεατρική παιδεία. Όχι μόνο αυτό. Για αυτό το σκηνικό που λες εσύ, γιατί εγώ το πηγαίνω σε ένα άλλο μονοπάτι τώρα. Γιατί περισσότεροι Έλληνες πηγαίνουν να παρακολουθήσουν κινηματογράφο για ηθοποιούς που έχουν δει στα σίριαλ. Δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να διαβάσουν το έργο. Ναι, δηλαδή, ακόμα και πραγματικά. Χασαχλαμάρα να είναι, αν παίζει ο ένας Τάδε, γνωστός. Η Ματσούκα, ας πούμε, που έχουμε ξαναμιλήσει για αυτήν, θα πάνε να τη δούνε. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να δούνε τι παίζει το έργο, ποια νου είναι, ας πούμε, πώς παίζεται τώρα στα βιβλία του Έντονε Σκόλα. Θα δουν απλά ότι παίζει η Ματσούκα και ο Ζαλμάς και θα πάνε. Αυτό, για εμένα αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι θεατές στο θέατρο.
Τώρα, όσο αφορά, για να σου απαντήσω καλά στην ερώτηση, εγώ, πέρα το ότι η κυρία Παυλίδη, okay, υπέστη ένα ξυλοδαρμό. Ένα ξυλοδαρμό. Υπέστη, δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά, δεν μπορώ να κρίνω. Απλά το δικό, η δικιά μου άποψη είναι ότι αφού έγινε αυτό, δεν βγαίνει να το πει παντού. Δηλαδή, τα πήρε όλα με τη σειρά και δεν το κάνει θέμα. Πα στην αστυνομία όπου πρέπει να πα, το καταγγέλνει και τελειώνει υπόθεση. Τώρα, μετά από εκεί, για να περάσω λίγο στο γεγονός ότι θέλει και έχει αποφασίσει και έχει ζητήσει η κυρία αυτή να μην ξαναπαίξει μαζί με τον Μάνο Παπαγιάννη, για μένα τουλάχιστον είναι λάθος. Για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος κι εγώ. Απλά θεωρώ ότι... Δεν δείχνει επαγγελματισμό. Εφόσον ξεκίνησε κάτι, πρέπει να το τελειώσει οτιδήποτε για να έγινε. Από τη στιγμή που είσαι επαγγελματίας, τώρα θα μου πεις, υπάρχει και άλλη πλευρά. Δηλαδή, πώς να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, αν έχεις όντως... Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Ξυλοδαρμός. Εγώ όμως δεν το θεωρώ σωστό αυτό και δεν θα έδινα τόση έκταση. Και ήταν λάθος για μένα όλο αυτό που συνέβη. Και απλά μπορούσε να το συζητήσει με τους συντελεστές της παραγωγής του θεάτρου και να αποφασίσουν όλοι να κάτσουν να τα πάνω κατά. Ναι. Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, 2018 έχουμε. Τώρα όχι να βγαίνουμε στα κανάλια και να λέμε με έδειρες έδειρα. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι λογικά. Και να σου πω κιόλας ότι μετά από αυτό βγήκε και μια άλλη ηθοποιός και είπε ότι και αυτή. Ναι, και είπε ότι και αυτή έχει υπέστη κάτι τέτοιο. Δηλαδή τώρα το θυμήθηκαν όλοι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό σε ρώτησα πριν ότι μήπως είναι κάποιο διαφημιστικό τρίκ και έχει γίνει κάτι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Απλά πολύ μακριά πάει ναι, αυτό. Πολύ μακριά σαν... πάει. Ναι. Απλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να παίρνει τόση διάσταση ένα θέμα τέτοιο, γιατί πραγματικά είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Και αφού είναι επαγγελματίες, πρέπει να κάτσουν και να τα βρούνε. Ούτως ή άλλως ηθοποιοί είναι. Να τα βρούνε και να συνεχίσουν την παράσταση μέχρι όποτε έχει κανονιστεί. Ας συνεχίσουμε λοιπόν λίγο με ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Χόρν σήμερα. Στις 16 Ιανουαρίου, δηλαδή πρέπει να ήταν, αν βλέπω καλά, χθες, ναι, 16 Ιανουαρίου, σαν χθες δηλαδή, έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Δημήτρης Χόρν το 1998. Ο κορυφαίος λοιπόν αυτός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου το 1921 στην Αθήνα. Μαζί λοιπόν με την Έλλη Λαμπέτη έγραψαν μια από τις πιο αστραφτερές σελίδες πραγματικά στην υποκριτική τέχνη. Είναι από τους πιο σημαντικούς, κορυφαίος, για να μην πω ο πιο σημαντικός. Αλλά μεγάλη ήταν και η συμβολή του στο κινηματογράφο, αν και δεν έχει κάνει πολλές ταινίες, δίνοντας όμως ανεπανάληπτες ερμηνείες. Έντονη ήταν και η ραδιοφωνική παρουσία του, θέλω να σου πω. Ο Δημήτρης Χόρν όμως δεν ήταν απλά ένας ηθοποιός, αλλά ένας πρικισμένος καλλιτέχνης. Το να είσαι ηθοποιός και γενικά και να ενσαρκώνεις καλά ένα ρόλο είναι κάτι πολύ συχνό. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους. Αλλά κάποιος το να εξυψώνει αυτή την ενσάρκωση σε τέχνη και να δημιουργεί κάτι καινούριο είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν θέλεις να χαθεί και το κουβαλάς μια ζωή. Ήταν ένας ηθοποιός πραγματικά για μένα τουλάχιστον δεν έπαιζε, αλλά πάνω στο σανίδι ζούσε. Ας ακούσουμε όμως κάτι από τον Δημήτρη Χόρν, μια και είναι τα 20 χρόνια. Αυτό. Άδικα το πολεμάω τούτο το μαραφέτη. Ραδιόφωνος λέει ο άλλος. Ορίστε. Μπουβάθηκε. Και του έβγαλα τόσες βίδες. Να ξέρω τουλάχιστον πώς να τις ξαναβάλω. Ωχ, βαρεμός. Τι να κάνεις Κυριακή. Για την Κυριακή κάτι πρέπει να κάνεις. Χρειάζεται. Μαγιαστά σου. Φρένα να πάει, Γιώργη. Για δες. Κι ούτε που το έβαζε ο νους μου πως θα έπαιζε έτσι δάξαφνα. Πω, με ξεκούφανε. Για να δούμε τώρα. Και εδώ βλέπεις το κόλπο του πρέπει να βρεις. Όπως και στη ζωή. Ωστόσο για το ραδιόφωνο μπορείς να δεις πως κόντε αυτό το πράγμα. Να το πιάσεις. Λιχνίες, σύρματα, όλα κυρία επιστήμη βλέπεις. Ενώ στη ζωή. Ξέρετε αγαπητοί μου πως ανακάλυψα κι εγώ το κόλπο για τη ζωή. Από τούτη τη φράση. Ακούστε με και δώστε προσοχή.
σηκώθηκε φρέσκος και ευδιάθετος. Θα το έλεγε κανένας. Αυτή η τόση δα φρασούλα, ε. Κι όμως μέσα εδώ βρίσκονται όλα. Όλη η ανέδεια του κόσμου. Άνθρωποι, εφημερίδες, ραδιόφωνα. Όλα σας λέω. Και για να το λένε θα πει πως συχνά πυκνά νιώθουν οι άνθρωποι φρέσκοι και ευδιάθετοι. Λοιπόν, εγώ ποτέ μου δεν εξύπνησα φρέσκος και ευδιάθετος. Ποτέ. Ο κόσμος είναι μπροστά μου σαν το αυγό. Λίος. Κλειστός από παντού. Και μέσα οι άνθρωποι φρέσκοι και ευδιάθετοι. Εκτός βέβαια από μένα. Εγώ από μένα μονάχος. Έξω από το αυγό. Αλλιώτικος από αυτούς. Ειδική περίπτωση. Φοβερό κάζο. Ένοχος. Άρχισα να ανησυχώ. Πήγα στο γιατρό, σε έναν ειδικό. Δεν είστε εδώ και τόσο σωματώδης, ε? Αλλά έχετε σιδερένια υγεία. Μπορεί να φτάσετε 100 χρονών. Μα αυτά τα συμπτώματα που έχω, γιατρέ μου. Τι ακριβώς αισθάνεστε? Α, τίποτα σοβαρό. Όμως το πρωί νιώθω βαρύς. Το στόμα μου είναι πικρό. Είμαι βραχνός. Βαριέμαι. Οι πλάτες μου, η κοφή μου. Τα μέσα μου όλα με τραβάνε. Μπα, αυτό είναι όλο και όλο. Μα κι εγώ τα ίδια έχω. Δεν είναι τίποτα. Κι όμως οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι που αισθάνονται ευδιάθετοι και... Όχι, οι άλλοι. Μα ποιος σας λέει πως οι άλλοι. Κι όμως ήταν άνθρωπος άξιος ο γιατρός. Σοβαρός. Ειδικός. Υπότης της λεγιώνος της τιμής. Να λοιπόν και εκείνος που δεν ξυπνούσε φρέσκος και ευδιάθετος. Ρώτησε και στο γραφείο που δούλευα τους συναδέλφους μου. Δεν μου λες, Μπαρμπεντάρ. Το πρωί πώς ξυπνάς? Ξυπνώ η ώρα 7. Την ώρα των προκομμένων ανθρώπων. Ναι, μα πώς ξυπνάς? Με ένα πίδο. Εν δυο. Α, δεν αξίζει τίποτα. Α, όλα κι όλα. Όχι και δεν αξίζω. Μια στιγμή παρακαλώ. Είναι ζήτημα αυτοκυριαρχίας όλη η υπόθεση. Γιατί κατά τα άλλα έχω το πόδι μου που με ενοχλεί, το δεξί. Ενθύμιο βλέπεις από τον πόλεμο. Τις νύχτες μάλιστα μου δίνει και καταλαβαίνω. Τι λες για το πόδι σου, Μπαρμπεντάρ? Αν τι να πω εγώ που κάθε πρωί με πονάει ο λαιμός μου. Κλεισμένος σας λέω, κλεισμένος ολότελα. Μόλις πιω τον καφέ μου, μου περνάει στη στιγμή. Μαχαίρι. Είναι νευρικό. Έτσι μου είπαν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο γιατρός ένας, ο Μπαρμπεντάρ δύο, ο Τανσόν τρεις και εγώ τέσσερις. Τέσσερις αμέσως που δεν ξυπνούσαμε φρέσκοι και ευδιάθετοι. Οι πρώτοι τέσσερις που ρώτησα. Τότε λοιπόν εκείνη η φρασούλα σηκώθηκε φρέσκος και ευδιάθετος και το κόλπο για τη ζωή και το αυγό με τον κόσμο μέσα, το αυγό έμενε καλά, πολύ καλά κλεισμένο. Και ήμουν τότε νέος και δεν ήξερα ακόμα τίποτα από τον έρωτα. 19 χρονών δεν ήξερα ακόμα τίποτα. Καναντούσε βλακεία, θα μου πείτε. Στο γραφείο οι συνάδελφοι με κορόιδευαν. Κάποια μέρα είπα, α, όσο εδώ και μη παρέχει. Δεν πάει άλλο πια. Δούλευε τότε στον Τυφικέ, στην οδό Φωτέν. Για να γυρίσω πίσω σπίτι μου, οδός Μπορεγκό που έμενε, έπρεπε να περάσω από το κλισί. Θαύμα συνοικία, θα μου πείτε, ε. Ναι, αλλά η τσέπη μου δεν βαστούσε για αγοραίο έρωτα πρώτον. Και δεύτερον, η καρδιά μου εμένα τραβούσε περιπέτεια. Η ηλικία, βλέπετε. Άκουγα τους συναδέλφους. Χθες, να σου να βλέπεις φίλε μια κουκλίτσα. Της είπα τότε εγώ. Λοιπόν, κούκλα μου. Και εκείνη, οκ, okay, μου λέει. Πράγμα εύκολο μου φάνηκε. Παιχνίδι, πες για μονά παιδιά. Λοιπόν, μια μέρα εκεί στο Αβέρ κοντά, είδα μια γυναίκα. Καθόταν σε ένα μπάγκο της πλατείας. Πάω κοντά της. Κάθομαι στο μπάγκο, την κοιτάζω. Συγγνώμη κύριε, μήπως έχετε ώρα? Το γνωστό κόλπο, ε. Της είπα. Έχεις και 30 κύριε. Ευχαριστώ. Ίσως να πηγαίνω πίσω κανένα 2 λεπτά. Α, δεν πειράζει, έχουμε ακόμα καιρό. Θα μπορούσαμε τότε λοιπόν να πάμε κάπου να πάρουμε κάτι. Οι δυο μας. Οι δυο μας? Να κάνουμε τι οι δυο μας? Καταλάβατε, αγαπητοί μου. Μια γυναίκα σε ένα μπάγκο σε δημόσια πλατεία. Μονάχη. Τι άλλο να σκεφτείς από έρωτα? Να σε ρωτάει και επιπλέον την ώρα. Να λοιπόν που έκανα μια απόπειρα και με περιφρόνησαν. Μπορείτε να το φανταστείτε πως εκείνη στα αλήθεια ενδιαφερόταν για την ώρα? Ώστε υπάρχουν γυναίκες που πραγματικά ενδιαφέρονται για την ώρα? Μια άλλη πάλι. Ήταν στη στάση του λεωφορείου. Περίμενε. Ήταν ανυπόμονη. Λιγότερο νέα, λιγότερο όμορφη από την προηγούμενη. Την πλησίασα. Θα θέλατε να πάμε κάπου?
Πώς? Τι λες, Χριστιανέ μου? Λέω αν θα θέλετε να πάμε κάπου. Δέσαι και ένα μπέδαρο. Φαίνεται και τίμιος με αυτή τη λιακάδα. Δεν τα αφήνεις λίγο, πουλάκι μου, ε? Άντε να πας κανένα περίπατο. Το ίδιο θα κουραστείς και θα έχεις πιο όφελος. Θα κάνεις χρώμα. Ακούσατε, αγαπητοί μου? Θα κάνω, λέει, χρώμα. Άλλη σκασίλα δεν είχα. Και η ψυχή μου φυλακισμένη. Και το κορμί μου και η επιθυμία που με πειλάτερε. Αν βέβαια αυτή τι την ένοιαζε. Μια άλλη πάλι στο μετρό. Ταρακουνιόμαστε όλοι πατικό. Επιστρέψαμε λοιπόν, ένα απόσπασμα ακούσαμε από μόλις το αφού, τώρα. Από το Δημήτρη Σχόρουν, πραγματικά εμένα με ταξίδεψε, δεν ξέρω για σένα, αλλά σε μια άλλη εποχή, σε εποχή ασπρόμαυρη, με κινηματογράφο, με θέατρο. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να ζήσει εκεί. Ναι, σίγουρα. Και εγώ θα ήθελα. Εννοείται. Ακόμα μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Κάθε Τετάρτη λοιπόν, 8 με 9, εκπομπή μιλώντας για τέχνη, μαζί με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα. Και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό σας βράδυ. Ακολουθεί λοιπόν εκπομπή με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη, ανεξάρτητος παρατηρητής. Καλό βράδυ. She smiled at me on the subway. She was with another man.